Σε αναμένα κάρβουνα λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις, όλοι οι παίκτες της αγοράς συνολικά. Το μόνο θετικό που έχει σε αυτή την περίοδο είναι το πετρέλαιο. Γιατί ναι, το οποίο υποχωρεί. Και αυτό βέβαια για λάθος λόγους, επειδή ναι, υπάρχει αυτή η απειλή της ύφεσης, στάσιμο πληθωρισμού που είδατε και τους αναλυτές να λένε, κυρίες και κύριοι. Οπότε αυτό είναι το μόνο θετικό. Μένει να δούμε πότε αυτό θα περάσει στην Αντλία. Αλλά αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Τώρα όμως προτείνω να πάμε στον καλεσμένο μας, να του ζητήσουμε να βάλει και τη γυάλα μπροστά του. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να μαντέψω ότι θέλεις να ρωτήσεις γιατί. Καλείς τον κύριο Θεοφύλακτο να βγάλει την μπάλα, τη μαγική. Για πες, για πες. Θέλεις να δεις πότε θα πέσουν οι τιμές και πόσο τελικά θα διαμορφωθούν. Και πού θα φτάσουν, αυτό ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχετε τη γυάλα μπροστά σας. Εδώ είναι. Και είμαι σε μέρος που μπορώ πολύ εύκολα να το δω. Ναι. Όμως, σε ποιο μέρος είστε? Στην Ικαρία. Α, υπέροχα. Εμπνέει η Ικαρία. Λοιπόν, να μάθετε το μυστικό της μακροζωίας, για να μας το πείτε και εμάς. Λοιπόν, όμως υπερισχύει πέρα από τη γυάλα το ότι είμαι μηχανικός. Και οι μηχανικοί έχουν, ξέρετε, μια δομημένη σκέψη. Mm-hmm. Να βάζουν τα δεδομένα για να δούνε, να αναλύσουν το πρόβλημα. Ας πούμε δύο δεδομένα, τρία. Πρώτον, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί όλα συνδέονται. Σήμερα είναι 6 φορές υψηλότερη από την αντίστοιχη περσινή. 6 φορές πάνω η ηλεκτρική ενέργεια. Μάλιστα. Επόμενο. Ήταν και πολύ χαρακτηριστικό και το βίντεο που δείξατε. Φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, βρήκα μια πάρα πολύ ωραία αναλογία σε ένα ενεργειακό site και θα το πω. Η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου διεθνώς αντιστοιχεί σε περίπου 400 δολάρια το βαρέλι αργού πετρελαίου. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα γιατί μιλάμε. Ναι, και τρίτο, περιορισμός. Το βαρέλι να πούμε σήμερα είναι γύρω στα 92 δολάρια. Έτσι ακριβώς, να πούμε, για την τρέχουσα τιμή. Και τρίτο, περιορισμός των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ενεργειακό, είναι και πολιτικό. Καταλαβαίνετε και ο πόλεμος της Ουκρανίας, οι κυρώσεις και το παιχνίδι γάτας ποντικιού που παίζεται εδώ και 5-6 μήνες. Έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, χωρίς όμως να ευθύνεται μόνο ο πόλεμος. Λοιπόν, πάμε τώρα τι μπορεί να φέρει αυτό. Ο καθηγητής, ο νομπελίστας, ο Ρουμπινί, το είπε ξεκάθαρα, ότι πάμε για διεθνή ύφεση. Στην Ευρώπη, το σημαντικό είναι η Γερμανία. Όπου από εκεί που ήταν η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα έχει γυρίσει ο τροχός. Και είναι πια, ίσως να το πω, ο αδύνατος κρίκος. Ναι. Γιατί έχει τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τη Ρωσία. Την εξάρτηση από τον αποκλειστικό προμηθευτή. Έτσι. Και σήμερα, κύριε Θεοφύλακτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Υπήρχε ένα δημοσίευμα στο Bloomberg που έλεγε ότι αν η Ρωσία κλείσει εντελώς τη στρόφιγγα φυσικού αερίου, η Γερμανία έχει επάρκεια μόλις για 3 μήνες. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Αργήσανε πάρα πολύ να γεμίσουν οι δεξαμενές, τις οποίες, όπως καλά ξέρετε, τις γεμίζει η Γκάζπρομ. Στην αρχή του πολέμου, το Μάρτι, ήταν στο 30%. Τώρα, εγώ δεν ούτε φέρνω κενά δαιμόνια, ούτε τίποτα. Λέω τα δεδομένα, τα γεγονότα. Mm-hmm. Όμως, πρέπει να πούμε εδώ ότι για πάρα πολλά χρόνια η Γερμανία ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Με τι? Με πολύ χαμηλό φυσικό αέριο, το οποίο το πίεσε η γερμανική βιομηχανία, η γερμανή βιομηχανή, είναι αυτό που λέμε ο γερμανικός ρεαλισμός. Δικό τους αγωγό, North Stream 1, North Stream 2, άλλες τιμές για τους Γερμανούς και τώρα το παιχνίδι άλλαξε. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας τώρα, κύριε Θεοφύλακτε, να δούμε λίγο στα δικά μας. Γιατί αναρωτιόμαστε, βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί στη Γερμανία ή γενικότερα όλα τα καμπανάκια και τις εκτιμήσεις. Το ερώτημα είναι, μπορούμε εμείς όλο αυτό να το περάσουμε κάπως ξόφαλτσα? Υπάρχει ένας παράγοντας τον οποίο δεν τον ξέρει κανένας. Είναι πώς θα είναι ο χειμώνας. Ήπιος χειμώνας. Πιθανά να πάμε να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Σκληρός χειμώνας. Θυμηθείτε πέρσι στην Αθήνα χιόνισε 3 φορές. Mm-hmm.
άμα έχει τέτοιο χειμώνα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Ναι. Και ναι. να βάλω εδώ και μία άλλη παράμετρο, η οποία είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει ένας πολύ σκληρός ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή για το LNG. Και πού το LNG που θέλουμε εμείς να πάρουμε και ο ανταγωνιστής μας ποιος είναι, οι ασιατικές εταιρείες κοινής ωφέλειας, οι οποίες θέλουν LNG για τους δικούς τους πελάτες. Άρα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα πια, ναι. που η Ελλάδα είναι μέρος της, ναι. όπως είναι κάθε άλλη χώρα. Ναι. Εδώ θα λειτουργήσει και η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό. Είδατε πριν από λίγες μέρες η Γαλλία δήλωσε ότι θα δώσει φυσικό αέριο στη Γερμανία. Σωστά. Η Ελλάδα δίνει στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Αυτά είναι σημεία θετικά. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά φαίνεται η ανυπαρξία και η έλλειψη στρατηγικής ενεργειακής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Λυπάμαι που το λέω, ναι. είναι μια πραγματικότητα. Τι πρέπει να γίνει, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να περιορίσουν το πρόβλημα. Κοιτάξτε, έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα αυτό που λέγεται μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης. Το οποίο ήταν με χαμηλές τιμές στην ενέργεια κτλ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βασιστούμε πάνω στην εξοικονόμηση ατομικά mm-hmm. και βέβαια σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά και οι ίδιοι πολίτες πρέπει να πάρουμε μέτρα οι ίδιοι για μας και για το σπίτι μας. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Ναι. Ο χειμώνας είναι under contract. Είναι δίπλα τώρα. Δίπλα. Ναι. Πάντως, σαν καταληκτικό σχόλιο, κύριε Θεοφυλακτή, θα μπορούσε να πει κανείς και να μείνει και έκπληκτος ότι συνολικά το ευρωπαϊκό ενεργειακό οικοδόμημα βασίστηκε πάνω σε καλά σενάρια. Πάνω μόνο σε καλές ειδήσεις. Ότι θα έχει επάπειρον φυσικό αέριο, φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία και μέχρι εκεί. Και τώρα έχετε είμαστε εδώ ενώπιον μιας έκτακτης κατάστασης. Έχετε Μάλιστα. απόλυτο δίκιο και δυστυχώς δεν υπήρχε το κακό σενάριο, το plan B. Μπράβο. Δηλαδή, αυτό. Εάν γίνει αυτό, τι κάνουμε. Και αυτό ψάχνουμε τώρα απεγνωσμένα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.